επικοινωνήσω με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Καράου, να έχω μια συστηματική όσο και πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία διεκδικούν λύσεις και αγωνίζεται το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης να δώσει λύσεις. Η Μακεδονία και η Θράκη έχουν πολλές δυνατότητες, αρκεί να αξιοποιηθούν. Και για να αξιοποιηθούν πρέπει να κινηθεί ταχύτατα η αναπτυξιακή διαδικασία. Το Υπουργείο μπορεί πολλά να προσφέρει προς την κατεύθυνση αυτή και ήδη υπάρχουν δράσεις οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Εκείνο το οποίο θέλω να πω με την ευκαιρία της συνάντησής μας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι αυτός ο τόπος και η Μακεδονία και η Θράκη οφείλουν να πρωταγωνιστήσουν στην γενικότερη διαδικασία ανάκαμψης της χώρας. Επαναλαμβάνω ότι οι δυνατότητες είναι πολλές, αρκεί να αξιοποιηθούν. Και βεβαίως η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων ταυτόχρονα σημαίνει και μείωση των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λίγο κάτι, επειδή πάμε κάποιες ανάλογες τελευταίες μέρες για χώρες, εκλογές. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από την πλευρά. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση θα διανύσει την θητεία που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Η χώρα δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε διαδικασίες εκλογών. Έχουμε βγει στο δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Και αυτόν τον δρόμο πρέπει να τον περπατήσουμε με επιτυχία. Δεν χρειάζονται εκλογές. Θα τα βρείτε με τη Νέα Δημοκρατία στο αντιρατσιστικό, υπάρχουν περιθώρια. Πρέπει να βρεθεί ο κοινός τόπος. Και πρέπει να βρεθεί ο κοινός τόπος, διότι το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο είναι αναγκαίο να υπάρξει ως νομοθέτημα. Η δημοκρατία μας έχει ανοχή, αλλά ταυτόχρονα έχει και νόμους. Και οι νόμοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους. Κυρίως να γίνονται σεβαστοί από τους Έλληνες πολίτες. Αυτοί που θέλουν να εκφασίζουν την ελληνική κοινωνία, αυτοί που έχουν μισαλόδοξο λόγο, πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της νομικής πρόβλεψης. Και αυτή η νομική πρόβλεψη μπορεί να εξασφαλιστεί με ένα νομοθέτημα σαν γι' αυτό που πρέπει να υπάρξει και που έχει σχέση με την αντιμετώπιση όλων των φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας, μισαλόδοξου λόγου. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κοινός τόπος και προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε.